Πάω να κάτσω για να συνδεθούμε με τη Γενική Γραμματέα Τύπου και εκεί μας περιμένει ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος. Κύριε Κρέτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια δύσκολη συγκυρία. Δεν το λέω για σας, το λέω γιατί έρχονται τα μέτρα στη Βουλή και είχαμε και την κυρία Γεροβασίλη και μας είπε ακριβώς τι φέρνει αυτή η συμφωνία, τα μέτρα και τα αντίμετρα, αλλά εσάς σας έχουμε για άλλο λόγο εδώ. Είστε σε ένα πόστο που... Να πω όμως ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κάτζου. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, κλείνει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε φαύλος κύκλος των μνημονίων. Φέρνει ελπίδα και θέλω να πω ότι όλες οι ενδείξεις για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών είναι τέτοιες, αλλά και το διεθνές ενδιαφέρον των επενδυτών είναι τέτοιο, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να αισιοδοξούμε. Από εκεί και πέρα, κάποια μέτρα είναι δύσκολα, υπάρχουν όμως και αντίμετρα τα οποία έρχονται να στήσουν ένα κράτος πρόνοιας και μια κοινωνική προστασία που δεν είχε διαμορφωθεί για δεκαετίες, και βεβαίως μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι να συνεχίσουμε σε ένα μομέντου μεταρρυθμίσεων με πολύ σκληρή δουλειά, και πιστέψτε με, νομίζω ότι τα νέα είναι καλά. Μάλιστα. Στα ακούσει ο κόσμος και συνταξιούχοι, κύριε Κρέτσο, που ξέρετε ότι είναι αυτοί που έχουν πληρώσει και πληρώνουν και συνεχίζουν και φορολογούμε να πληρώνουν το μάρμαρο. Πάμε τώρα στα δικά σας. Βγήκε μια γνωμοδότηση του ΕΣΟΡΟΥ που λέει ότι μπορεί το φάσμα να χωρέσει μέχρι και 9 άδειες. Θυμόμαστε ότι είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για αυτό το περίφημο 4, το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Τι όντως είναι έτσι και ποια θα είναι η δικιά σας απάντηση σε αυτή τη γνωμοδότηση του ΕΣΟΡΟΥ? Καταρχάς δεν μιλάμε για γνωμοδότηση. Ο κύριος κάλεσε το... Είναι μια πρόταση την οποία εξέφρασε δημοσίως και στεναρός, είχε το θάρρος της γνώμης του ο κύριος Μωρόνης, ο αντιπρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ. Δεν ξέρω αν εκφράζει όλη την ολομέλεια του ΕΣΟΡΟΥ. Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι αυτή είναι αβάσιμη, διότι τα δεδομένα που έχουμε εμείς, και είναι δεδομένα όχι δικά μας, είναι δεδομένα και στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνίων και της ίδιας DJEA, δείχνουν ότι στην Ελλάδα έχουμε 4 πολυπλέκτες για εθνικής εμβέλειας κανάλια, όμως η χωρητικότητα των πολυπλεκτών δεν είναι 24 Mbps το καθένα. Για να μην κουράζω το κόσμο, η διαθεσιμότητα του φάσματος που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για περισσότερα από 6 υψηλής ευκρίνειας κανάλια, με την υποχρέωση βέβαια ότι θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάδοση και σε σταθερή εκφρήνεια. Τώρα, πόσο ο κύριος Μωρόνης βρήκε 9, δεν το ξέρω. Θα μπορούσε βέβαια, εκτιμώ το θάρρος γνώμης του και νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά θέλω να πω όμως ότι ο αριθμός δεν είναι τόσο το μεγάλο θέμα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να πάρει και μια πιο καθαρή θέση. Για τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, κύριε Κρέτσο. Το χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε ακόμα. Το χρονοδιάγραμμα ακριβώς είναι το πιο σημαντικό. Το χρονοδιάγραμμα είναι ακριβώς το πιο σημαντικό, διότι θέλω να κάνω κι εγώ μια αυτοκριτική, μιας και μου δίνεται ευκαιρία. Πριν λίγους μήνες, με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την πρώτη ίσπραξη των 88 εκατομμυρίων από αυτούς που νέμονται δωρεάν εδώ και 27 χρόνια τις δημόσιες ραδιοσυχνότητες, είχα βγει και είχα πει ότι το τζάμπα πέθανε. Δυστυχώς φαίνεται και μετά την εξέλιξη που είχε ο διαγωνισμός, ότι και στο Σίβιο στη μηντιακή διαπλοκή βρήκαν αυτοί που νέμονταν τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες δωρεάν, και ο πολιτικός βραχίων της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει βάλει μυαλό. Δηλαδή, το Φλεβάρι ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έστειλε μια επιστολή στο ΕΣΟΡΟΥ, όπου ζήτησε από το ΕΣΟΡΟΥ να μην προχωρήσει σε κανός είδους διαγωνιστική διαδικασία, και δυστυχώς το τζάμπα ζει και βασιλεύει. Μάλιστα. Όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο και αυτή την περίφημη πλατφόρμα για τη διάθεση του τηλεοπτικού χρόνου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι υπάρχουν και αδιαφανείς διαδικασίες μέχρι στιγμής όλο αυτό. Πότε θα έρθει και αν όντως με αυτόν τον τρόπο, με την πλατφόρμα πια, θα ξέρουμε πώς θα μοιράζεται η διαφήμιση στην τηλεόραση και ότι δεν θα ξαναδούμε ή δεν θα υπάρχουν έτσι γενικότερα, θα υπάρχει μια αίσθηση ότι από κάτω γίνεται και κάτι άλλο. Γιατί αυτό αναρωτιέται η αγορά. Θα είναι όντως μια διαφανής διαδικασία που θα μοιράζει τον χρόνο όπως πρέπει να το μοιράζει σε όλους, νόμιμα, ή πάλι θα μεσολαβούν τα media shop, όλα αυτά που γνωρίζουμε, και πάλι θα ακούμε και θα λέγονται στην αγορά ότι γίνονται διάφορα? Αυτό το οποίο προβλέπεται στο νομοσχέδιο, το οποίο εμείς θα στείλουμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που αφορά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης,
Είναι μια νέα ρύθμιση η οποία εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι μια καινοτόμος ρύθμιση η οποία ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών όσον αφορά την τηλεοπτική διαφήμιση. Σε αυτό θα συμμετέχουν, είναι υποχρεωτική πλέον η αγορά διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο θα συνδέεται με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ρυθμιστής του θα είναι το ΕΣΟΡΟΥ και θα συμμετέχουν όλα τα κανάλια πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας, δημόσια και ιδιωτικά. Είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με ένα αλγόριθμο βελτιστοποίησης, επομένως δεν υπάρχει κανενός είδου παρέμβαση, ούτε βεβαίως ασύμμετρες διαπραγματεύσεις, οι οποίες οδηγούν και σε απώλεια φορολογικών εσόδων και σε απώλεια της ρευστότητας για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, και επομένως κάπου εκεί βρίσκουν και ευκαιρία και οι καναλάρχες να δικαιολογούν απολύσεις ή μειώσεις στους μισθούς. Θα είναι όλα διαφανή, καθαρά, και πιστεύω ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αυξήσει και τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών. Και επειδή ακούγονται εσχάτως και είχε κάνει και μία ανακοίνωση προς ΠΕΡΤ για τις τηλεμετρήσεις και τι γίνεται, πώς θα μπορούν, γιατί υπάρχουν και ο κύριος Παπάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, πριν 2-3 εβδομάδες που να δω, μας είπε ότι και εκεί θα προσπαθήσετε να αυξήσετε το δείγμα, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν γίνονται σωστά οι μετρήσεις και όλα αυτά. Ποια θα είναι η μέρημνα του Υπουργείου πάνω σε αυτό το κομμάτι που συνδέεται και με την διαφήμιση? Σίγουρα οι μετρήσεις συνδέονται, κύριε Κρέτσο, με την διαφήμιση. Έχετε δίκιο και πρέπει επιτέλους να πάμε ακριβώς σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο πώς γίνονται οι συναλλαγές, διότι αυτό αποτελεί και το βασικό έσοδο των τηλεοπτικών σταθμών. Όσον αφορά τη μέτρηση της τηλεθέασης, δηλαδή το νόμισμα πάνω στο οποίο βασίζεται το όλο σύστημα αγοράς και πώλησης διαφημιστικού χρόνου, θα τα ανακοινώσει και ο κύριος Παπάς στις επόμενες μέρες. Εμείς θα ζητήσουμε ως πολιτεία να συμμετέχουμε σε αυτή την επιτροπή για τον έλεγχο της αγοράς τηλεθέασης, και βεβαίως καλό θα είναι σε αυτή την επιτροπή να συμμετέχει και το ΕΣΟΡΟΥ, και θα πρέπει εκεί πέρα, εφόσον κανένας δεν φοβάται, ούτε η Νίλσεν, ούτε είχαμε και μια υποστήριξη από τα υπόλοιπα κανάλια αλλά και από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων και την Ένωση Διαφημιστών Ελλάδας, ότι οι μετρήσεις είναι αντικειμενικές και αδιαβλήτες. Επομένως θα μπορούμε και εμείς να δούμε αν αυτό το πράγμα ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι η Νίλσεν είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός. Εγώ σε μια επαφή που είχα μαζί τους αναφορικά με τα θέματα με τις τηλεθέασεις, μου επιβεβαίωσαν ότι το σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι ακριβώς το ίδιο με όλες τις χώρες του κόσμου. Επομένως δεν νομίζω ότι θα έχουν και πρόβλημα να συμμετέχει και το κράτος, δηλαδή και οι ανεξάρτητες αρχές και η πολιτεία στις επιτροπές ελέγχου της τηλεθέασης. Και θέλω να κλείσω, μιας και είπατε και το ΕΣΟΡΟΥ. Να κλείσουμε, κυρία Κρέτσο. Είναι λάθος που το ΕΣΟΡΟΥ. Να κλείσουμε, αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το ΕΣΟΡΟΥ δεν είναι το θέμα για τις άδειες. Αυτό το έχει λύσει τεχνολογία και θα το συζητήσουμε και θα δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Θα καταλήξουμε σε αυτό το θέμα. Το πιο μεγάλο όμως θέμα είναι ότι εδώ και 6 μήνες έχει συσταθεί το ΕΣΟΡΟΥ και δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας καημός για το πότε θα ολοκληρωθεί επιτέλους για πρώτη φορά στη χώρα μας αυτός ο τηλεοπτικός διαγωνισμός. Άρα μιλάμε για τα μπάνια του λαού όπως μιλάγαμε, θα μιλάμε τώρα για τα μπάνια του ΕΣΟΡΟΥ. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει καθυστέρηση η οποία δεν μπορεί να είναι δικαιολογημένη και βεβαίως είναι μια καθυστέρηση η οποία, αν θέλετε, δεν διευκολύνει και το ίδιο το ΕΣΟΡΟΥ να δείξει ότι πραγματικά είναι ανεξάρτητο και ότι δεν λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος ευνοεί αυτή τη στιγμή τους καναλάρχες και τον τζάμπα. Να ευχαριστώ πολύ το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης, τον κύριο Ελευθέρη Κρέτσο. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστώ.